Τις συνομιλίες μεταξύ Βίλνιους-Ουάσιγκτον για την ανάπτυξη και αποθήκευση αμερικανικών βαρέων όπλων στη Λιθουανία επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλγκίρντας Μπουτκεβίτσιους. Ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Λιθουανία βρίσκεται ήδη σε στάδιο αναζήτησης υποδομής που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του αμερικανικού εξοπλισμού. Πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας διατρέχει το μεγαλύτερο κίνδυνο. Επομένως, η προσοχή από το ΝΑΤΟ, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις και σχέδια για το άμεσο μέλλον, είναι πολύ θετικά πράγματα για τη χώρα μας και για την ασφάλεια των ανθρώπων, τόνισε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ανώτατος ο Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο για να διασφαλίσουν τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που αισθάνονται απειλή από την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν η συμφωνία επιτευχθεί, ο εξοπλισμός και οι στρατιώτες θα διασπαρούν σε Εσθονία, Λιθουανία, Λετωνία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και ίσως στην Ουγγαρία. Στην περίπτωση που το σχέδιο υλοποιηθεί, θα είναι η πρώτη φορά μετά το επίσημο πέρας του ψυχρού πολέμου που η Ουάσιγκτον θα έχει φέρει βαρέα όπλα σε τόσο κοντινή απόσταση από τη Μόσχα.